Στι Βρυξέλλες ο καιρός δεν είναι πάντα πιστό στο ημερολόγιο, μπορεί να είναι Ιούνιο, αλλά έξω να ξημερώνει Απρίλιο. Ας ρίχνει και μαύρα καρέκλε από τον ουρανό, εκείνο το πρωινό του Ιουνίου όμω θα είναι λαμπρό για 21 συμπατριώτες μας. Για τους περισσότερους, δε, θα είναι και το μορφότερο της ζωής τους, μαζί με άλλους 730 Ευρωπαίους θα περάσουν τη μεγάλη πόρτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μισθός του Ευρωβουλευτή είναι 6.200 ευρώ καθαρά, όμως για κάθε μέρα εργασίας το αποζημιώνεται με 304 ευρώ πάντα καθαρά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Ευρωβουλευτής εισπράττει 304 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα του μήνα, αρκεί να υπογράφει στο βιβλίο παρουσιών του Κοινοβουλίου. Να καθυστερεί η πτήση για Στρασβούργο και να αγωνιούν αν θα προλάβουν να υπογράψουν θεωρητικά ένα συνεπή Ευρωβουλευτή που απουσιάζει από τη Βουλή μόνο το Σαββατοκύριακο μπορεί να εισπράττει περί τι 12.800 ευρώ μηνιαίω. Αυτό το ποσό δεν είναι υπερβολικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένα ανώτερο υπάλληλο τη Κομισιόν με 15 χρόνια προπηρεσία παίρνει περισσότερα. Όμω δεν είναι μόνο αυτά, προβλέπονται και άλλε 4.000 ευρώ μηνιαίω για έξοδα γραφείου στη χώρα προέλευση. Καταβάλλονται στο λογαριασμό του Ευρωβουλευτή χωρί αποδείξει. Πάγια συνήθεια των Ευρωβουλευτών είναι να παίρνουν δάνειο και να αγοράζουν ένα σπίτι στι Βρυξέλλε, οι τιμέ των ακινήτων εκεί είναι λογικέ. Αν δεν το έχουν ξοφλήσει κατά τη διάρκεια τη θητεία του, μπορούν να το πουλήσουν και ουσιαστικά να πάρουν πίσω τα λεφτά του. Ένα Ευρωβουλευτή έχει στη διάθεσή του 21.000 ευρώ μηνιαίω μεικτά για την αμοιβή των συνεργατών του. Τώρα πια δεν επιτρέπεται να προσλαμβάνουν συγγενείς πρώτου βαθμού, παλά όμω δεν υπήρχε περιορισμό. Μάλιστα, για κάποια περίοδο οι ευρωβουλευτέ είσεπρατναν τα ποσά για αμοιβέ συνεργατών και μπορούσαν να τα διαθέσουν κατά βούληση. Επίση, δικαιούνται ποσό 5.000 ευρώ για αμοιβέ συνεργατών στη χώρα προέλευση. Στην Ελλάδα δεν έχουν και το προνόμιο των βουλευτών σε ό,τι αφορά τη διάθεση συνεργατών και αστυνομικού. Δεν δικαιούνται υπηρεσιακό ωστόσο αυτοκίνητο για προσωπική χρήση. Υπάρχει πάντα διαθέσιμο όχημα και οδηγό για τι μετακινήσει του από το αεροδρόμιο στο σπίτι του, το κοινοβούλιο και αντίστροφα. Μέχρι πρόσφατα, αρκετοί ταξίδευαν στην οικονομική θέση, δήλωναν στο κοινοβούλιο ότι πετάνε business και έβαζαν στην τσέπη του τη διαφορά. Τώρα το κοινοβούλιο του καταβάλει το κόστο μετακίνηση ανάλογα με το boarding pass και την απόσταση του ταξιδιού. Του καλύπτει η θέση business ουσιαστικά για κάθε μετακίνηση από τι Βρυξέλλε προ τη χώρα του και αντίστροφα. Κάθε Ευρωβουλευτής μπορεί να προσκαλεί στις Βρυξέλλες 110 άτομα ετησίως, με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή να καλύπτεται από το Ευρωκοινοβούλιο. Σε πέντε χρόνια θητείας μπορεί να μεταφέρει έως και 550 άτομα, λειτουργώντας ως ένα μικρό ταξιδιωτικό πρακτορείο με έναν προορισμό.